Από την ημέρα που γεννιόμαστε, είμαστε σαν ένα κενό καμβάν. Και αρχινάμε πλέον εμείς η ζωή μας και βάζουμε χρώμα, έμπνευση, εικόνες. Δίνει με χρώματα τον καμβά της ζωής και με αφοπλιστική ειλικρίνεια μιλάει για τη σχέση με τους γονείς της, αλλά και για το τίμημα της διαφορετικότητας. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Ο κόσμος φέρνει τη διαφορετικότητα. Αλλιώς, είμαι ότι είναι όλος ο κόσμος. Και ο κάθε διαφορετικός είναι ότι είναι και ο υπόλοιπος κόσμος. Κατάφερα να γίνω αυτό που ήθελα, πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια, χωρίς να πατήσω κανόνες, πρωτόκολλα. Οι γονείς σου, πώς είχαν δεχτεί, πώς είχαν αντιμετωπίσει αυτή τη διαφορετικότητα? Μαμά μου είχε επιφύγει. Εσύ θες να κάνεις όλο το δικό σου. Αλλά δεν νομίζω να το έχει μετανιώσει όμως τώρα. Μπορεί να έφυγα, αλλά έγινε ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Με τη μαμά μου δεν μίλαγα 3 χρόνια. Και της οφείλω και ένα μεγάλο συγγνώμη. Όσο για τη γυναικεία ματαιοδοξία. Είχα πάθει ένα κόμπλεξ με τη μύτη μου και πάντα έβγαινα φωτογραφίες, όχι προφίλ. Και εντάξει, τώρα έχω ωραία μύτη, μου αρέσει. Από τότε που έκατσε ένα παπαγαλάκι πάνω στη μύτη μου. Είχα ένα φίλο που είχε παπαγαλάκια, το είχε ημερώσει και πέταξε το παπαγαλάκι από το κλουβάκι και έκατσε στο μύτη μου. Έχεις κάνει μπότοξ, το παραδέχεσαι? Είπαμε, το μπότοξ για μένα είναι ορεκτικό. Αγαπώ το μπότοξ, το λατρεύω, τι να κάνω. Πότε το έκανες πρώτη φορά? Στα 25. Σε μικρή ηλικία. Δεν φοβάμαι, είμαι ακομπλεξάριστη. Έχουν βρεθεί πάρα πολλοί, πολλές φορές στο παρελθόν και τώρα αυτή τη στιγμή. Κι ως μήνα ορφανού, να μην το ξεχνάω αυτό, και ο κόσμος, που πάνε να με ρίξουνε. Κάποια έκανε, λέει, 3 μπότοξ και 10 και 20 και 30 θα κάνω, έτσι, και λέω στην τσέπη μου τα πληρώνω. Δεν σου χτύπησα την πόρτα να μου πληρώσει τον μπότοξ.